Καλημέρα σε όλους. Να πω κάτι που δεν ξεχάσω, επειδή ακούστηκε και τώρα και πριν εισηγητικά, ότι το ΤΕΒΑ είναι αδιάκοπη, ας πούμε, η συνεισφορά, να το πω έτσι. Στην Αττική πάντως, πρακτικά την άνοιξη δεν δίνεται. Υπάρχει ένας τρίμηνος προγραμματισμός τώρα για τις δημοπρασίες, άρα μπορεί να υπάρχει κόσμος που να κάνει και ένα χρόνο για να πάρει αυτά τα τρόφιμα. Για τα τρόφιμα μιλάμε, όχι για τα σαμπουάν, που δίνει το ΤΕΒΑ, όχι ότι δεν χρειάζονται και εκείνα, έτσι. Λοιπόν, και στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που παίρνονται για την κοινωνική συνοχή έχουν κριτήριο τη διαχείριση της απόλυτης φτώχειας και συγκαλύπτουν με αυτόν τον τρόπο την εκτεταμένη σχετική φτώχεια που ζουν εκατομμύρια άνθρωποι που αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες για την επιβίωσή τους και μάλιστα σε συνθήκες παραγωγής τεράστιου κοινωνικού πλούτου και τεράστιας παραγωγικότητας παρά την κρίση. Προσπαθούν έτσι να συμβιλιώσουν τα λαϊκά στρώματα να ζουν σε τέτοιες συνθήκες ικανοποιώντας τις λιγότερες δυνατές ανάγκες τους. Και φυσικά εδώ έχουν την ιδιαίτερη συμβολή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΕΣΠΑ, ας πούμε, συντέλεσε στην αποδοχή των εργαζομένων, κάναν την ανάγκη τους φιλοτιμία δηλαδή, και την επέκταση της δουλειάς με ελαστικά ωράρια ή ανασφάλιστη χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με τα βάουτσερ απασχολησιμότητας και άλλα. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Στις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020, δηλαδή της προηγούμενης δεκαετίας, που ισχύουν και τώρα, όσο και της ελληνικής εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη, αφού αναφέρεται ότι η καθολική κάλυψη του πληθυσμού μέσω δημόσιων μη ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν επιλέγεται ως βιώσιμο σενάριο στόχευσης στρατηγικής, δηλαδή δεν μπορούν να καλυφθούν όλοι, αυτό λέει, σημειώνει: οι δημόσιες πολιτικές ενισχύονται από οργανωμένες παρεμβάσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα, της Εκκλησίας, των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανισμών, αντανακλώντας το αξίωμα της συλλογικής ευθύνης για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας και του αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία. Μια πρώτη παρατήρηση, ότι είναι καιρό σχεδιασμένα αυτό που τώρα, με αφορμή αυτά που συμβήκανε με την κυβωτό του κόσμου, έτσι, είναι καιρό σχεδιασμένη αυτή η τροφοδότηση στις ΜΚΟ ιδιώτες της συνεισφοράς για τη μεγάλη φτώχεια. Και δύο επισημάνσεις. Με την αναφορά στη συλλογική ευθύνη, που είναι και στρατηγική όπως αναφέρεται, όπως και σε άλλες περιπτώσεις παλιότερα, δηλαδή την επίκληση της ατομικής ευθύνης στην πανδημία, επιχειρείται η αποποίηση της κρατικής ευθύνης, πράγμα που αναφέρθηκε και από αρκετούς εισηγητές, όταν είπαν δεν είμαστε περήφανοι, πολύ περήφανοι κτλ. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να συγκαλυφθεί η ταξική φύση του προβλήματος της φτώχειας και της εξαθλίωσης, που εξισώνεται βασικά ο θύτης μεγάλος πλούτος με το θύμα που είναι εργαζόμενοι ή πολύ περισσότερο άνεργοι. Τώρα, στο γενικότερο πλαίσιο. Γιατί δεν είμαστε μόνο για τις περιφέρειες να μιλήσουμε. Είναι κοινωνική συνοχή ο πληστηριασμός, δηλαδή να μπουκάρουν αξιμέρωτα στο σπίτι σου κρατικοί εντολοδόχοι, να γκρεμίζουν την πόρτα ενός χαμηλοσυνταξιούχος και υπερήλικας, με όποια χρέη. Η ανάθεση σε ιδιώτες, στις ΜΚΟ, μακριά από όποια κρατική ευθύνη, της φροντίδας των παιδιών που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, είναι κοινωνική συνοχή. Ή μήπως είναι κοινωνική συνοχή οι ίδιες οι κρατικές δομές, χωρίς τελέχωση σε νοσοκομεία, παιδιατρικές κλινικές ιδρύματα. Και όταν βάζεις, ας πούμε, το χέρι σε αυτά τα αποτυπώματα, ακούστηκε στην πρώτη εισήγηση ότι αυτό είναι ότι κάποιοι παίζουν, χτίζουν στον πόνο ή είναι μίζεροι. Που αφορούσε συγκεκριμένους βέβαια, αλλά αφορά και όλο το σώμα αυτή η παρατήρηση. Αυτή η κοινωνική συνοχή είναι το φύλλο σηκής για ένα σύστημα που είναι γυμνό, που πετάει κουραμάνες από το φορτηγό στο πόπολο και μπουκώνει με εκατομμύρια το μεγάλο πλούτο και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για να γίνεται πιο ισχυρό και οικονομικά και πολιτικά. Και είναι αμορτισέρ στους κραδασμούς της λαϊκής δυσαρέσκειας, όπως αναφέρθηκε και από ορισμένους εισηγητές ότι υπάρχει αυτό. Αναφέρω δύο παραδείγματα. Από την Αττική. Ανέφερε αριθμούς ο κύριος Περιφερειάρχης, τόσες δομές κτλ. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα εγώ για το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνική συνοχή και μπορεί να φτάσει με τη λειτουργία αυτή που υπάρχει σήμερα. Στον Πειραιά υπάρχει ένα δίκτυο αλληλεγγύης για αστέγους, βασικά ή περίπου αστέγους. Τους παρέχονται
η δυνατότητα να κάνουν μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα τους, κάποια φάρμακα. Και ρωτάμε, φτάνει αυτή η προσπάθεια όσο φιλότιμη και να είναι? Θα πρέπει να βρει αυτός ο άστιγος ένα συσίδιο στην εκκλησία ή αλλού? Και άντε το βρήκε, μετά ξανά στο κασόνι του ή στην εσοχή της πολυκατοικίας που το φιλοξενεί σαν άστιγο. Δεν πρέπει το κράτος να έχει την ευθύνη, με ό,τι σημαίνει αυτό, να τον εντάξει στη ζωή, στην κοινωνία, με όποιο κόστος, με όποιες υποδομές, και σε προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, αλλά και σε σπίτια, για να μένει. Το άλλο παράδειγμα. Πώς τελικά λειτουργεί αυτό το κράτος με όλη τη δομή του που μέρος του είναι η τοπική διοίκηση, στον πιο, θα έλεγα, χτυπημένο δήμο από την ανεργία, στον Πειραιά, το Πέραμα, που καταγράφεται και 55% ανεργία, έγινε μετά από πρόταση μάλιστα της Λαϊκής Εισπύρωσης το 12, από το 13 ξεκίνησαν προσπάθειες να δοθεί ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα σχηματίστηκε, να το πω έτσι, το 16-17. Λοιπόν, το τέλος του 21 από τα 500.000 ευρώ που ήταν για κοινωνικό εστιατόριο, για κοινωνικό παντοπολείο και για κοινωνικό βρεφονηπιακό σταθμό, έχουν απορροφηθεί σήμερα με διάφορες δυσκολίες. Δεν πάω μόνο στη διοίκηση αυτό της περιφέρειας, δεν λέω για την διοίκηση της περιφέρειας, λέω για το πώς λειτουργήσαν οι δομές. Μόνο οι 100.000 σε ένα διάστημα δηλαδή που τέθηκε 8-9 χρόνων, από τις 500.000 που δοθήκανε, έχουν απορροφηθεί μόνο 100.000. Ενώ, προσέξτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό, το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια πρωτοεντάχθηκε στον προϋπολογισμό της περιφέρειας το 2016, δημοπρατήθηκε το 2019 και τελείωσε το 2022. Έτοιμο. Μαζί με τα συνοδά έργα, μαζί με τον εξοπλισμό που είναι δεκάδες εκατομμύρια. Είναι αυτό ή όχι ταξική λειτουργία? Στέλνω, ολοκληρώνεις. Δύο σύντομα ζητήματα, πρόεδρε. Θα θέσετε να ολοκληρώσω. Δεν μετράτε καλά. Έχω φέρει το ρολόι μου γι' αυτό, κύριε Χατζημάρκου. Το κάνατε και με άλλους. Δεν είναι 14 λεπτά. Ξέρω τον χρόνο καλύτερα από εσάς. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι κρίμα που δεν μιλήσατε. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζημάρκου. Λοιπόν, είναι κρίμα που δεν μίλησε πραγματικά εδώ πέρα ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε εσάς. Μέσα στα πολλά πεπισημένοι, για να μην καθυστερήσω άλλο, αναφέρεται στα 5 ζητήματα που θίγει. Το ένα είναι αρμοδιότητες. Ο τίτλος είναι «Δεν ανεχόμαστε να μένουν απροστάτευτα παιδιά επειδή οι υπηρεσίες μας είναι αποδεκατισμένες». Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την παιδική προστασία είναι πολυκερματισμένες, λέει. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, στην Αθήνα, το μόνιμο προσωπικό στο τμήμα για την προστασία του παιδιού είναι 2 μόνο υπάλληλοι. Αποσπάσματα διαβάζω, έτσι το λέω για να μην παραξηγηθεί. Στη ΔΕ, στελέχος των υπηρεσιών κοινωνικής μέρημνας, τα στοιχεία ως προς τους ελάχιστες αναπομείνοντες υπαλλήλους των σχετικών ειδικοτήτων, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, είναι αμήλικτα. Σε πολλές περιφερειακές ενότητες υπηρετεί από ένας, αναφέρει 15 περιφερειακές ενότητες, έως κανένας αναφέρει 10 περιφερειακές ενότητες υπάλληλος. Και για να τελειώσω, γιατί βλέπω έχει ένα εκνευρισμό το Προεδρείο, αυτή η Ελλάδα της επόμενης μέρας, πάντως με όραμα, δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Για μας είναι η Ελλάδα που αυτοί που παράγουν τον πλούτο, αυτοί οι ίδιοι θα το γεύονται. Όλοι. Όχι με κομμάτια και ψίχουλα επιδομάτων, όλοι. Με κοινωνική πρόνοια για όλους, με εργασία, με δικαιώματα, με ασφάλιση για όλους και πολύ περισσότερο με δικαιώματα παραπανήσια και πλουσιοπάροχα σε αυτούς που είναι αμαία, που έχουν προβλήματα σοβαρά. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα, έτσι, από τα προγράμματα αυτά που αναφερθήκανε προηγούμενα. Από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών, που τα αξιοποιεί η Περιφέρεια, δοθήκανε σε 4 χρόνια από 1 εκατομμύριο, στην αρχή για ορφανά, μετά για πολύτεκνες οικογένειες, μετά για νεφροπαθείς που είναι στο τελικό στάδιο. Φτάνουν αυτά. Φτάνουν αυτά τα λεφτά. Ούτε 1 εκατομμύριο το χρόνο δεν είναι για να λύσουν τις σοβαρές ανάγκες αυτού του κόσμου. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει και να πω, κοιτάζοντας τα χαρτιά μου, είδα ένα απόσπασμα από το 2010 το Φλεβάρι της Le Monde στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, που έλεγε «Από το κράτος πρόνοια στο κράτος μάνατζερ», και έχει διάφορα ανατριχιαστικά μέσα. Η Le Monde, ο Δε Μπαρόζο, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας είπε ότι τα χρήματα προς την κοινωνική συνοχή είναι μεγαλύτερη επένδυση στην πραγματική οικονομία, προφανώς βλέποντας και θέλει να προλάβει τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν. Καλή δύναμη και με όραμα.